Χωρί τέλο, συνεχίζεται κυρίε και κύριοι το ράλι στη χονδρική του ρεύματο με την μέση τιμή να ξεπερνά σήμερα τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η ανησυχία για τα τιμολόγια του Αυγούστου κορυφώνεται. Γιάννη Φώσκολε. Ναι, Λίνα, είναι η δεύτερη μέρα, ε, μέσα, είναι η δεύτερη μέρα μέσα σε λίγε μόλι μέρε που η χονδρική τιμή ξεπερνάει τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα στην, στο χρηματιστήριο ενέργεια για το ρεύμα για σήμερα. Μιλάμε, η τιμή του είναι στα 219,28 ευρώ ανά και η αύξηση σε σχέση με χθε, Λίνα, είναι τη τάξη του 72,69%. Άρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει φρένο στο ράλι που βλέπουμε τι τελευταίε δύο εβδομάδε στη χονδρική τιμή του ρεύματο. Και πρέπει να σου πω ότι. Είμαστε η ανώτα... στα επίπεδα του... Η, ανώτατη τιμή, η ανώτατη τιμή για σήμερα είναι στα 850 ευρώ. Ένα αστρονομικό ποσό, το οποίο το βλέπουμε κυρίω στι νυχτερινέ ώρε όταν δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά. Τι σημαίνει αυτό, Λίνα, Σημαίνει ότι η μέση τιμή του Ιουλίου μέχρι στιγμή okay. έχει διαμορφωθεί ήδη στα 142,27 ευρώ. Αυτό σημαίνει μία αύξηση σημαντική, γιατί τον Ιούνιο ήμασταν κάτω από τα 100 ευρώ η ΜΒ. Τώρα, η αύξηση αυτή, Λίνα, ήταν τη τάξη του 44%. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αρχικές τιμές της Λιανικής που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι την 1η Αυγούστου για τα τιμολόγια του Αυγούστου για να κουμπώσει και σε αυτές τις τιμές η επιδότηση την οποία εξήγηλε τελικά η κυβέρνηση για τα τιμολόγια του Αυγούστου ώστε η τελική τιμή για τον καταναλωτή για όσους έχουν τουλάχιστον κειμενόμενα τιμολόγια πράσινα ή κίτρινα να είναι κοντά στα 15 λεπτά η κιλοβατόρα, δηλαδή 150 ευρώ η μεγαβατόρα. Όμω σε αυτό το περιβάλλον, Λίνα, πρέπει να σου πω ότι έχουμε σήμερα και μία επιστολή, θα την έλεγα κραυγή αγωνία από του βιομηχανικού καταναλωτέ ενέργεια. Από τι ενεργοβόρε βιομηχανίε τη χώρα. Η Ένωσή του ε, επισημαίνει ότι εδώ και δύο εβδομάδε οι βιομηχανίε ε, τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωπε με αστρονομικέ τιμέ στην ενέργεια στι ώρε 8 με 10. Εκεί λοιπόν το ρεύμα πωλείται στα 700 με 800 ευρώ η μεγαβατόρα, και αυτέ οι αστρονομικέ τιμέ, όπω λένε οι βιομηχανικοί καταναλωτέ, πάντα εντοπίζονται κυρίω σε τρει χώρε, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία. Γι' αυτό, Λίνα, ζητούν και ε, ε, στήριξη και αποζημίωση των βιομηχανιών από την την κυβέρνηση και καλούν του αρμόδιου να λάβουν μέτρα άμεση επίλυση του θέματο, διότι αδυνατούν να μετακυλήσουν αυτό το κόστο στι τιμέ. Και αν μετακυληθεί αυτό το κόστο στι τιμέ, καταλαβαίνει πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.